Γιώργο, γιατί δεν σου αρέσει συχνά να δίνεις συνεντεύξεις? Δεν μου αρέσει. Ξέρω εγώ. Μου κάνουν τις ερωτήσεις. Ποια είναι η χειρότερη σου ερώτηση? Πιο πολύ τι αρέσει να είσαι μουσικός συνθέτης? Δεν θα στο ρωτήσω. Ευχαριστώ. Για να δούμε λοιπόν πώς θα τα πάμε. Συνήθως πότε είσαι πιο δημιουργικός, πότε δηλαδή γράφεις καλύτερα? Έλα μου ντε. Νομίζω ότι αυτό δεν το ελέγχεις. Είναι κάτι το οποίο συμβαίνει από μόνο του. Κάποιες φορές σε καταστάσεις πίεσης, στην πολλή δουλειά, στον πολύ φορτό, είναι ένα ξέσπασμα αυτό. Και κάποιες φορές σε καταστάσεις ηρεμίας, οπότε πραγματικά δεν γνωρίζω να σου απαντήσω. Όταν έρθει η πρώτη έμπνευση, μετά είναι θέμα δουλειάς. Ποιο είναι το πιο περίεργο μέρος ή πιο περίεργη συνθήκη που σου γράψει ένα τραγούδι? Πού σου ήρθε η έμπνευση? Είναι το πιο. Έχω γράψει τα πιο κουλά μέρη τραγούδια. Έχω γράψει το Έλα πίσω στη θέση του Γιώργου Μαζονάκη μέσα σε ένα μαγαζί με 700 άτομα. Ξενυχτάδικο, 7 η ώρα το πρωί, με φασαρία να παίζει παντού. Και εγώ είχα κολλήσει σε μια μελωδία που την ήξερα και βγήκα έξω από το μαγαζί και τραγουδούσα τη μελωδία για να μην την ξεχάσω. Εγώ γεννήθηκα στα κύματα, όλη η ζωή μου συναισθήματα. Να μην με ρεύσεις μες στα χέρια σου, μέσα στα καλοκαίρια σου. Έχεις νιώσει ποτέ άβολα για κάτι που σου συνέβη πάνω στη σκηνή? Έχω φάει τρομερή τουμπά στη σκηνή. Και πώς αντέδρασες? Να σου πω την αλήθεια, έσκασα στα γέλια. Μου φάνηκε τόσο αστείο. Υπάρχει κάποιο τραγούδι ενός άλλου καλλιτέχνη που το έχεις ζηλέψει? Τον Αύγουστο, τον Νίκο Παπαζόγλου. Ωραίος. Υπάρχει κάποιος καλλιτέχνης που θέλεις να του δώσεις τραγούδι σου, αλλά δεν σου έχει κάτσει ακόμα? Ναι, υπάρχουν πολλοί τραγουδιστές που δεν μου έχει κάτσει ακόμα. Ας πούμε τώρα ήθελα να δώσω τραγούδι στη Χαρούλα Αλεξίου, αλλά είπα ότι δεν θα ξανατραγουδήσει. Μπορεί ένα τραγούδι σου να είναι η αφορμή? Δεν νομίζω. Μένεις μόνος σου? Μένω μόνος μου. Και τι απολαμβάνεις έτσι να κάνεις περισσότερο μόνος στο σπίτι? Να ακούω μουσική. Τι μουσική? Όλα τα είδη μουσικής. Το συχαίνω με αυτό σαν απάντηση, αλλά πραγματικά όλα τα είδη μουσικής. Γιατί η μουσική έχει να κάνει και με το time. Δηλαδή δεν μπορείς να ακούς όλη μέρα rock, ούτε όλη μέρα soul, ούτε όλη μέρα ηλεκτρομουσική, ούτε όλη μέρα pop, ούτε όλη μέρα λαϊκά. Αν στο αυτοκίνητο πετύχεις τραγούδι σου, το ακούς, αλλάζεις? Το ακούω, το θεωρώ κακό κάρμα να μην το ακούσω. Πολλές φορές το αφήνω γιατί είναι δικό μου και λέω εντάξει, κρίμα είναι το καμπιόνιο, να το αλλάξω. Θέλω να μου πεις 3 δικά σου χαρακτηριστικά που εκνευρίζουν τους φίλους σου. Είμαι ταύρος. Αυτό σημαίνει ότι είμαι απόλυτος όταν θεωρώ ότι έχω δίκιο. Ξεροκέφαλος δηλαδή. Αυτό είναι πολύ ενοχλητικό. Είμαι λίγο η μάνα του λόχου. Okay. Τρέχω για όλους και για όλα και προσπαθώ. Το οποίο είναι. Πολλές φορές ο άλλος θέλει την ελευθερία του, δεν μπορεί με το δάχτυλο, οπότε και αυτό είναι ενοχλητικό. Επίσης, μερικές φορές είμαι κάπως παρεξηγιάρης, χωρίς λόγο, παρεξηγούμε εύκολα. Okay. Το οποίο είναι πραγματικό ελάττωμα. Τα κρατάω. Σε έχουν μπερδέψει ποτέ με άλλον στον δρόμο? Ναι, αρκετές φορές. Ποιον? Έχω ένα πολύ αστείο περιστατικό που μπήκε μια κυρία μέσα σε ένα μαγαζί και την ώρα που έτρωγα και μου είπε: «Σε παρακαλώ, θέλω να βγάλω μια φωτογραφία στους αγαπημένους καλλιτέχνες, γράφεις καταπληκτικά τραγούδια». Τι να κάνω, φυσικά και κολακεύτηκα, λέω βεβαίως. Βγάλαμε τη φωτογραφία και γυρνάει και μου λέει μετά: «Δήμο μου, σε ευχαριστώ πολύ». Νόμιζα ότι ήμουν ο Δήμος Αστυσιάδης. Της το χάλασες? Όχι, όχι, όχι. Δεν της το χάλασα.